Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως τη γάζον εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται είδατε, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αργείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όριοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί σε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του ερπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί τη όργων αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Oh.
βλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή, είναι φύτευσε τη δεξιά σου. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή, είναι φύτευσε η δεξιά σου.
ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των συλλειτουργούντων και συμπροσευχομένων ημίν αδελφών του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός μοναχικού τάγματος Εφραίμ ιερομονάχου του και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης μετά της συνοδείας αυτού. Πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν Ταύτην μυσταγωγίαν και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις αχιεροσύνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών της Ιεράς Ταύτης Μονής και των θεαρέστος διακονισάντων εν αυτή. Πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και του δούλου αυτού Ιωσήφ μοναχού, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετον. Το διημάς στους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Με τα πάντων ημών. Ανοσχόμεν τας καρδίας. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Πάντα τελεσφορήσα το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη. Παντοδαπού εκβίην καρπούση, απόλαυση και τροφή η μετέρα. Ότι σπέρμασι του τρει πέδα και Δανιήλ τον Ευαβυλώνη, Αυροδιέτων λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύταση τη διαφόρη καρπή ευλόγησον. Και τσεξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίεσον. Ότι ει δόξαν συν και ει τιμήν. Της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εις τα καταθέσια της τιμίας ζώνης εορτάζομεν και ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων εις μνημόσυνων των λειψιβή τη πίστη κυριοθέντων παράσχου δι' αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντοτα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες παρακράτου της πίτης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία,
είστε τα καταθέσια της τιμίας Πανακυράτου αυτής ζώνης εορτάζουν και πάντων στον Αγίον τον απαιώνωση ευαρεστηράν. Ότι Σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεοσημών και Σύ την δόξα να πέμπουν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ Ιησούς αιώνας των αιώνων. Με ιερά συγκίνηση ευρίσκομαι πλησίον σας, το επαναλαμβάνω, συνεορτάζω τα καταθέσια της τιμίας ζώνης της υπερευλογημένης Θεοτόκου, η οποία ζώνει ως άκλαντον και πάνη θυμαλμένης άβρισμα, εξ αιώνων διατηρείται άγια κατηγούμενε εις το σεβάσμιο αυτό ιερό αθωνικό καθίδρυμα, την παλέφατο και περικαλή ιερά μονήματο πεδίο. Η Παναγία αδελφή μου είναι το ιστορικό πρόσωπο της Θείας Επιλογής προς συμμετοχή στο απαιώνος απόκριφων μυστήριο του Θεού δια τη σωτηρία του ανθρώπου και για μας τους Ορθοδόξους το ιερότερο πρόσωπο μετά Θεών στη ζωή μας. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία, η ιερότητα της αδυναμίας της για την Παναγία, δηλαδή της ευλαβίας της, του θάμπους της, της παραμυθίας της, της χαράς της, την εξέφρασε και την εκφράζει ανά τους χριστιανικούς αιώνας με παντίους τρόπους, ο νου και στην αριθμό, με θεσπέσιους ύμνους, με χιλιάδες προσωνύμια, με θρύλους και με παραδόσεις. Περισσότερον όμως την εκφράζει με αταλάντευτη πίστη, την οποία πολλοί ευθόνησαν και εκτρός επολέμησαν ανά την ιστορία αναποτελεσματικός. Σήμερα βρισκόμεθα για μια ακόμη φορά στη ζωή μας προσκυνηματικός στο Άγιον Όρος, από τα ιερά σκηνώματα του οποίου τα σωτήρια μηνύματα της Ορθοδόξου πίστεώς μας και της ακαταπαύστου ευλαβίας μας, όπως είπα προηγουμένως, προς το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, διαχέονται στον κόσμο με όλη τη μοναδική κατάνοιξη που δημιουργεί η εκ του Αγιονίμου τόπου εμποδία. Η εμποδία της αηδίου προσευχής που ανεμποδίστως κατευθύνεται ως τιμίαμα ενώπιον Θεού. Ζούμε δε υπό τους θόρους της ιστορικής μονής βατοπεδίου τη μοναδική ευλογία της λειτουργικής και προσευχητικής συμμετοχής μας εις την ιερά μνήμη των καταθεσίων της τιμίας ζώνης της Κυρίας Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Χαλκοπρατίης της Κωνσταντινούπολεως, όπως επιλέξει αναφέρεται εις το συναξάριο της σημερινής εορτίου ημέρας. Εύχομαι αδελφοί μου, ως ταπεινός λειτουργός της σημερινής μεγάλης ημέρας, η χάρις της τιμίας ζώνης της, η οποία κατά συγκατάβαση Θεού έφτασε μέχρι των ημερών μας άφταρτος, να σας επισκιάζει προσωπικώς, να επισκιάζει τους οίκους σας, τους οικογενείς σας και τους προσφυλείς σας, να ευλογείτε και να συγχωρεί και το ποικίλως θαρασόμενο γένος μας, πρεσβεύουσα υπέρ ημών πάντων, εις τον Υιόν της, εις τον Θεόν μας. Απευθύνω τέλος ευγνώμονες ευχαριστίες για την τιμητική του πρόσκληση
προς το παρουσιολογιότατο και δυναμικό Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτη Πατέρα Εφραίου. Μεταφέρω δε κατά κλείδι και χαρά πολύ προς πάντες και τα σεπτά σευχάς της αυτού Θεοτάτης Πανεγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Χρόνια πολλά εις όλους.